καλοκαίρι του 2023 αναμένεται να είναι πλούσιο σε πολιτιστικές δράσεις. Ήδη λοιπόν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού έχει σηκώσει μανίκια, έχει μαζέψει τα άτομα της χοροδίας και έχουν ξεκινήσει με ένα πολύ ωραίο βίντεο που μπορούμε να παρακολουθήσουμε από τις πρόβες που πραγματοποιούν. Και είναι και μια ευκαιρία για όποιον ενδιαφέρεται και βρίσκεται στην περιοχή να έρθει σε επαφή για να μπορέσει και εκείνος να συμμετάσχει σε αυτό το πολύ ωραίο που ετοιμάζουν εκεί στη χοροδία. Για να δούμε λίγο. Πάμε Δυτική Κρήτη. Μου βάλει στα μαλλιά σου. Έλα, μου βάλει στα μαλλιά σου. Μα η φέλανα μου άρωμα. Πάμε στον κύριο Χαχλάκη, πάμε στον αντιδήμαρχο. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Χρόνια πολλά για την αυριανή εθνική μας επέτειο. Να είστε καλά. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Μας φιλοξενείτε στην εκπομπή. Ξέρετε, μέσα από τις ζωντανές συνδέσεις που πραγματοποιούμε, ο βασικός στόχος είναι να προβάλλουμε κάποια ξεχωριστά μηνύματα. Είτε έχουμε να κάνουμε με μια εθνική επέτειο, είτε έχουμε να κάνουμε με την εκπαίδευση, είτε έχουμε να κάνουμε με τον πολιτισμό και τις τέχνες. Εκεί στη Δυτική Κρήτη, στην Κίσαμο, το βασικό μήνυμα μέσα από αυτές τις ξεχωριστές πρόβες, αυτό το κάλεσμα στους δημότες και όχι μόνο ελάτε να ασχοληθούμε, να δημιουργήσουμε μια χοροδία, ποιο είναι? Κοιτάξτε, ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι χαρά, είναι δημιουργία και πολύ περισσότερο δε η μουσική είναι κάτι το οποίο στη ζωή των ανθρώπων είναι απόλυτα ωφέλιμη και κάνει μόνο καλό πολυδιάστατα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουν αντιληφθεί οι άνθρωποι οι οποίοι μας πλαισιώνουν στη χοροδία. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που περνάμε σε όλους, ότι η μουσική έχει ομορφιές, είναι ένας θησαυρός ανεκτήμητος και απολαμβάνουν αυτό το θησαυρό όλα τα μέλη της χοροδίας που έρχονται κοντά μας και θέλω μέσα από την εκπομπή σας να τους ευχαριστήσω, αλλά και όσους έχουν ακούσει για αυτά τα οποία κάνουμε και δημιουργούμε όλοι μαζί, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να έρθουν κοντά μας να απολαμβάνουν όλη αυτή τη χαρά της μουσικής και του πολιτισμού. Βέβαια, προηγήθηκε και μια ξεχωριστή τουριστική περίοδος για το Δήμο Κισάμου και προηγήθηκε, να πάμε και λίγο πιο πίσω, μια διετία που μας έκλεισε στα σπίτια με περιορισμούς. Και έχουμε ανάγκη να εκμεταλλευτούμε αυτό το θετικό κλίμα και γι' αυτό προχώρησα σε σύνδεση της ξεχωριστής με πολλά θετικά τουριστικής περιόδου με την αλλαγή του κλίματος και στον πολιτισμό. Ιδανική συγκυρία για μια δυναμική αρχή εκεί στην περιοχή σας. Ακριβώς έτσι όπως το περιγράφετε, έγινε αυτή η δυναμική αρχή φέτος το καλοκαίρι με πάρα πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις από τους πολιτιστικούς φορείς όλες τις περιοχές εδώ, αλλά και από τη χοροδία την οποία είδατε μόλις και βλέπουν οι τηλεθεατές σας με τα μουσικά αφιερώματα τα οποία πραγματοποιήσαμε και το καλοκαίρι που μας πέρασε, αλλά και την προετοιμασία που κάνουμε για αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν στην πορεία του χρόνου. Τα έχει ανάγκη ο κόσμος, τα έχει ανάγκη η κοινωνία και σας λέω, οτιδήποτε αφορά τον πολιτισμό είναι πολυδιάστατα ωφέλιμο και αυτό είναι νομίζω σημαντικό να το αντιληφθεί όλος ο κόσμος. Μάλιστα, και η ενεργοποίηση της νέας γενιάς βέβαια. Βέβαια, εννοείται πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό το τι ερεθίσματα θα δώσουμε στους νέους ανθρώπους και γι' αυτό το λόγο είναι η συμμετοχή του καθενός σε αυτό το πράγμα είναι υπερπολύτιμη, διότι αποτελούν παράδειγμα για τους νέους ανθρώπους όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα μεγάλο μπράβο. Θα τα ξαναπούμε, Αντιδήμαρχε. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε. Πήραμε μια πρώτη γεύση. Να είστε καλά.